Πρώτη συνταγή για σήμερα θα φτιάξουμε σαΐτια. Είναι πολύ ωραία πιτάκια που φτιάχνονται στο τηγάνι. Θα σας δείξω τον ευκολότερο τρόπο. Ουσιαστικά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε σε 20-25 λεπτάκια θα είναι έτοιμα από το μηδέν. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα σαΐτια με σπανάκι θα χρειαστούμε 1 κιλό σπανάκι σε φύλλα μπαρμπαστάθης, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 φρέσκα κρεμμύδια, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι δυόσμο, 850 γραμμάρια σφολιάτα, 150 γραμμάρια φέτα, 500 ml λιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα σαΐτια μας. Θα φτιάξουμε πρώτη γέμισή μας, οπότε χρειαζόμαστε σπανάκι. Θέλουμε μία ολόκληρη συσκευασία, οπότε όπως είναι, βάζω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Κόβω τη συσκευασία μου. Και ρίχνουμε το σπανάκι μέσα. Εδώ. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπανάκι σε φύλλα μπαρμπαστάθης. Είναι γλυκό και τρυφερό και όπως βλέπετε μαγειρεύεται απευθείας από την κατάψυξη. Λοιπόν, μαζί με το σπανάκι θα προσθέσω στο τηγάνι περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Χρειαζόμαστε λαδάκι. Σιγά σιγά καθώς εξατμίζεται το νερό από το σπανάκι, θα μείνει το λάδι και θα σοτάρει το σπανάκι μια χαρά. Αλάτι, πιπέρι. Πιπέρι. Αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί θα συμπυκνωθεί το σπανάκι. Θα μείνει περίπου 1/4-1/5 του που βλέπετε τώρα. Οπότε μην βάζετε πολύ αλάτι και πιπέρι, αλλά βάλτε. Και βέβαια τα μυρωδικά μας. Θέλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι και το πράσινο μέρος και το λευκό. Χοντροκόψτε το γιατί το σπανάκι θα ψηθεί εδώ πέρα 15 λεπτάκια. Οπότε θα μαλακώσει και το κρεμμύδι μας. Ουσιαστικά θα μας δώσει αυτή τη σπιτάδα που θέλουμε στη γέμισή μας. Σπανάκι μαζί με φρέσκο κρεμμυδάκι είναι το μόνο που χρειαζόστε. Και στο τέλος θα ρίξουμε τα φρέσκα μυρωδικά μας. Οπότε προς το παρόν δεν ρίχνουμε τίποτα άλλο. Ρίχνουμε μόνο το κρεμμύδι, το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι και λάδι. Και κάνουμε υπομονή περίπου 15 λεπτάκια μέχρι που να εξατμιστεί η υγρασία από το σπανάκι, να πέσει όγκος και η γέμισή μας να είναι έτοιμη. Το σπανάκι είναι πλούσια πηγή βιταμινών Α, Σ, Κ και περιέχει ριβοφλαβίνες, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, θηλυκό οξύ, βιταμίνη Ε και σίδηρο, ενώ 100 γραμμάρια σπανάκι έχουν μόλις 23 θερμίδες. Η γέμιση μας είναι έτοιμη. Έχω βάλει και λίγο λάδι να ζεσταίνεται γιατί θέλουμε να τηγανίσουμε τα σαΐτια μας και πάμε να τελειώσουμε τη γέμιση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε λίγο ξύσμα από λεμόνι. Σας έχω πει όταν βάζετε σπανάκι κάπου να βάζετε πάντα ξύσμα από λεμόνι. Πολλαπλασιάζει τη γεύση και δίνει μια απίστευτη φρεσκάδα. Δεν χρειάζεται πολύ. Ένα λεμονάκι εδώ το ξύσμα και όντως κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι έχετε κάνει, αλλά όλοι θα καταλαβαίνουν ότι έχετε κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, το λεμόνι πάει μέσα. Φυσικά θα βάλω δυόσμο. Μπορείτε να βάλετε και άνηθο, αν θέλετε, γιατί συνηθίζετε με το σπανάκι να βάζουμε άνηθο. Απλά για μένα είναι πολύ ίδια η γεύση. Πάντα τα βάζεις άνηθο. Έχει αυτή τη χαρακτηριστική γεύση οτιδήποτε φτιάχνετε σπανάκι, που επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ή θα βάλετε άνηθο και θα βάλετε λίγο, ή θα βάλετε κάτι πιο ντελικάτο σε μυρωδικό, όπως είναι ο βασιλικός, ο δυόσμος ή ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και θυμαράκι, μπορείτε να βάλετε και τετρολίβανο. Εμένα ο δυόσμος μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα ανακατέψω όλη τη γέμισή μου. Εδώ. Τέλεια. Και πάω να φέρω από το ψυγείο τη σφολιάτα μου και τη φέτα μου. Τέλεια. Εδώ και εδώ. Φέτα και σφολιάτα. Και η διαδικασία είναι τόσο απλή, πραγματικά δεν το πιστεύετε. Θέλω 2 φύλλα σφολιάτα. 1, 2. Για να σπάσει λίγο σφολιάτα σας δεν σας πειράζει. Γιατί όλη η διαδικασία θα γίνει πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Οπότε, έτσι όπως είναι, πάρτε, ρίξτε το σπανάκι πάνω από τη σφολιάτα. Εδώ. Απλώστε το καλά, να πάει παντού. Θέλουμε παντού γέμιση σπανάκι. Και μόλις κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ήρθε η ώρα γιατί, για τη φετούλα. Οπωσδήποτε μια τέτοια συνταγή θέλει φέτα. Σπάστε τη φέτα από πάνω, απλώστε την παντού. Εδώ και εδώ. Ίσα θέλουμε η φέτα να υπάρχει σε κάθε δαγκονιά.
γιατί η φέτα μαζί με το σπανάκι όντως συνδυάζονται τέλεια. Και όπως βλέπετε, έχω κρατήσει τη συσκευασία των νάιλον. Γιατί? Γιατί θέλω να γυρίσω κατευθείαν την άλλη σφογιά εδώ από πάνω. Φροντίζουμε να πάει ομοιόμορφα, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και έτσι όπως είναι, πάρτε τη σφογιάτα και πιέστε με τα χέρια σας. Κοιτάξτε εδώ. Δεν μας πειράζει να φύγει γέμιση απ' έξω καθόλου. Θέλουμε να κολλήσουν οι δύο σφογιάτες σε αυτά τα σημεία που πιέζουμε εδώ. Δεν είναι φανταστική συνταγή? Είναι σαν φουκάτσια έτσι όπως την έχουμε κάνει. Τέλεια. Και τώρα, το πιο ωραίο σημείο, το σημείο που θα μεριδοποιήσουμε. Μπορούμε να κόψουμε σε τετράγωνα πιτάκια και να κάνουμε μικρά πιτάκια. Μπορούμε να κόψουμε τρίγωνα. Μπορούμε να τα κόψουμε όπως θέλουμε. Οπότε Διονύση. Μικρά τρίγωνα ή τετράγωνα? Τετράγωνα. Και τρίγωνα μπορούμε. Κοίτα. Παίρνουμε το μαχαίρι εδώ. Το τρίγωνα το κόβουμε εδώ. Και τετράγωνα τα κόβουμε εδώ. Είναι περισσότερο ορθογώνια. Οπότε συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έτσι όπως είναι. Πάρτε όλο το πιτάκι μπροστά σας. Κόψτε. Εδώ, 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 εδώ και εδώ. Τώρα, το εύκολο κομμάτι. Το κομμάτι που θα φτιάξουμε τα πιτάκια μας. Σας φαίνεται λίγο παράξενο, έτσι δεν είναι? Νομίζετε πως αυτό με το που το βάλουμε στο τηγάνι θα διαλυθεί, έτσι δεν είναι? Δεν θα διαλυθεί, κοιτάξτε. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο και το παράδοξο είναι ότι δεν θα μαζέψει πολύ λάδι το ζυμάρι μας. Καμία σχέση. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε, μία τσιμπίδα. Όπως βλέπετε η φωτιά μου είναι μέτρια προς δυνατή. Δεν θέλω να είναι πολύ δυνατή γιατί θα τα κάψει τα σαΐτια. Πρέπει να ψηθούν μέχρι μέσα. Οπότε χρειάζεται περίπου 2 λεπτάκια με 3 για να γίνουν τα σαΐτια και η φωτιά μας πρέπει να είναι μέτρια προς δυνατή. Οι σαρακινοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι, όπως τους ονόμαζαν οι Ευρωπαίοι κατά το Μεσαίωνα, έφεραν το σπανάκι στη Σικελία το 827, ενώ τα πρώτα κείμενα που ανέφεραν το λαχανικό στη μεσογειακή κουζίνα υπολογίζεται πως γράφτηκαν τον 10ο αιώνα. Τα πρώτα μας είναι έτοιμα, κοιτάξτε εδώ. 1, 2, 3, 4. 5. Αλλά δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο τραγανά είναι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω και με τα υπόλοιπα. Θέλω να δείτε ότι το λάδι είναι πάρα πολύ καθαρό. Όπως σας είπα, η γέμιση δεν βγαίνει έξω. Μένει κολλημένη. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω μέχρι να γίνουν όλα τα σαΐτια. Κοιτάξτε εδώ, παίρνει χρώμα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να ψήσουμε τη γέμιση. Η γέμιση είναι ψημένη. Το μόνο που θέλουμε είναι να κολλήσουν όλα μεταξύ τους. Είναι φανταστικό το πόσο γρήγορα γίνονται. Εδώ και εδώ. Και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω όλα μου τα σαΐτια. Κοιτάξτε εδώ. 1-1,5 λεπτό και είναι έτοιμο. Φανταστικό. Για τα σαΐτια με σπανάκι, βάζουμε σε τηγάνι το σπανάκι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμύδια χοντροκομμένα, σοτάρουμε μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία από το σπανάκι, αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Τελειώνουμε τη γέμιση με ξύσμα από λεμόνι και δυόσμο χοντροκομμένο. Απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτα στον πάγκο εργασίας μας και βάζουμε το μείγμα με το σπανάκι σε όλη την επιφάνειά της. Προσθέτουμε τη φέτα σπασμένη σε κομμάτια και καλύπτουμε με το άλλο φύλλο. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας σε όλη την επιφάνεια για να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους. Κόβουμε σε τρίγωνα ή τετράγωνα κομμάτια και μεταφέρουμε στο καυτό ηλιέλαιο. Τηγανίζουμε σε δόσεις μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε. Και τα σαΐτια μου είναι έτοιμα, κοιτάξτε εδώ. Μεταξύ το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι όντως στις άκρες που έχει ψηθεί το σπανάκι, έχει γίνει τραγανό. Θέλω να δείτε πόσο ποσότητα βγάλαμε. Σας το είπα και όντως ισχύει ότι μόλις με 2 σφογιάτες, λίγο σπανάκι, κοιτάξτε εδώ, είναι απειρά. Είναι πάρα πολύ τραγανά, το καταλαβαίνετε. Ακούστε. Είναι πεντανόστιμα. Δεν έχουν τραβήξει πολύ λάδι. Το σπανάκι είναι ένα superfood.
Οπότε φτιάξαμε ένα γρήγορο σνακ με μόλις ένα τηγάνι και λίγο λαδάκι. Ωραία.